Αύριο Τετάρτη, 3 Μαΐου, διεξάγονται για δεύτερη φορά εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καθώς τα εκλεγμένα εσωτερικά μέλη της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας δεν κατάφεραν να συγκλίνουν και να αποφασίσουν τα εξωτερικά μέλη που θα πλαισίωναν το Συμβούλιο Διοίκησης. Η πρόεδρος πάντως του Συλλόγου Διδασκόντων τοποθετήθηκε στον Άστρα για τις εκλογές που έρχονται. Το Πανεπιστήμιο μας βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ήδη από τον Οκτώβριο. Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως όλοι οι σύλλογοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, οι σύλλογοι των πανεπιστημίων από όλη τη χώρα, ότι αυτός ο νόμος θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να λύσει. Το Πανεπιστήμιο μας ήταν το μεγαλύτερο από αυτά που έπεσε θύμα αυτής της αλλοπρόσαλης κατάστασης όσον αφορά το εκλογικό σύστημα. Δεν μπόρεσε να εκλέξει του Συμβουλίου Διοίκησης και όχι γιατί δεν είχαμε καλές υποψηφιότητες, είχαμε πολύ καλές υποψηφιότητες, αλλά γιατί το σύστημα ήταν τέτοιο, ήταν ζυγός ο αριθμός των εσωτερικών μελών. Επομένως, ήταν αδύνατον να κρατηθούν οι όποιες ισορροπίες τέλος πάντων, προκειμένου να εκλέξουν τους εξωτερικούς συμβούλους. Αυτό συμβαίνει διότι ο Πρίτανης έχει υπερεξουσίες, τόσο μεγάλες εξουσίες, που δεν μπορεί να γίνει, όχι που δεν μπορεί, που αποθαρρύνει τους ακαδημαϊκούς να κάνουν μια επιλογή εξωτερικών συμβούλων τέλος πάντων προς όφελος μόνο του Πανεπιστημίου, διότι είναι φτιαγμένο το σύστημα έτσι ώστε να έχει υπερεξουσίες ο Πρίτανης. Έχουμε 14 υποψηφιότητες, όπως ξέρετε, περισσότερες από την προηγούμενη φορά. Έχουν αλλάξει κάποιες υποψηφιότητες, κάποιες έχουν μείνει σταθερές. Το ακαδημαϊκό προσωπικό κατεβαίνει αύριο πιο όριμος, ξέρει καλύτερα το σύστημα. Ένα περίπλοκο σύστημα αυτό της ταξινομικής ψήφου, όπου βάζεις με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές. Νομίζω ότι ενδέχεται όμως παρόλα αυτά να ξαναέχουμε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή να ξαναείμαστε σε αδιέξοδο. Θέλουμε οι αρμοδιότητες των αποφάσεων του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας να ξαναέρθουν στη σύγκλιτο, στο πιο δημοκρατικό εκλεγμένο όργανο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να είναι το ανώτατο όργανο όπως ήταν και μέχρι τώρα. Την ίδια ώρα, η κυρία Κατσαρδία αναφέρθηκε όμως και σε μια απώλεια καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της. Σήμερα, δυστυχώς, μάθαμε για την απώλεια μιας εξαιρετικής συναδέλφου μας, της Μαρινότης Μπικέ, μιας πολύ δραστήριας και εξαιρετικής συναδέλφου, πολύ αγαπητή από όλο το Πανεπιστήμιο. Εκφράζουμε σαν σύλλογο στα βαθύτατα συλληπιτήριά μας, στην οικογένειά της, και θα λείψει πάρα πολύ από την οικογένειά μας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.